Πρωινός καφές μόλις μπήκε στο χέρι μου και από το χέρι μου στο στόμα μου. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του αγώνα. Σήμερα θα δούμε αν ο Ντάμιαν θα δώσει ή θα φάει ξύλο και τα δύο. Εγώ προς το παρόν, εγώ εννοείται ότι είμαι μαζί του, θα του κάνω πολύ καλή κερκίδα. Δεν ξέρω τώρα όλοι οι άλλοι από το κονκλάβιο που θα είναι εκεί πέρα, άμα θα έχουν το ίδιο hype με εμένα. Θα προσπαθήσω να τους εμψυχώσω για να τον σπάσει τον αντίπαλό του. Destroy. Oh, τσεκάρτε εκεί αμάξι. Περιμένουμε να περάσει. Να το δείτε μισό. Δεν ξέρω τι είναι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, intro του βίντεο είναι. Λογικά εσείς ξέρετε. Μου φαίνεται ή για Ferrari ή για McLaren. Δεν ξεκίνησε αυτό το κόκκινο εκεί, το βλέπετε. Να και το μετρό. Εμείς θα πάρουμε το μετρό τώρα για να πάμε Business Bay. Θα συναντήσω το Σταβίτσι. Ουλαλά. Τσεκάρτε εδώ. Τι βλέπω. Άντε, ξεκίνα. Αυτά τα φανάρια σε αυτές τις θείες σταυρός, μάγκες, να ξέρετε. Ο κόσμος παίζει να χαζεύει ρε. Όλη μέρα βαράνε κόρνες. Έχει μία κάτω δωμάτιό μας. Τώρα ξεκίνησα από εδώ. Έλα, πάμε. Άιντε. Άιντε, ντε. Δες πως την ώρα περιμένουνε, φιλακραίο. Έχει πάνω από 1,5 λεπτό. Πάνω από 1,5 λεπτό. Να, τώρα ξεκινάει. Τι είναι Mercedes. Α, Ferrari ρε, Ferrari είναι, εντάξει, το είδα. 99,9% είναι Ferrari. Άμα κάνω λάθος, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Άντε, ξεκίνα, βρε, παρδαλέ. Τα βάει. Δες, η άλλη ξανά, δεύτερη φορά. Από εκεί. Α, έρχεται και άλλο μετρό. Απίστευτο. Γι' αυτό καθυστερούν τόσο, γιατί έρχεται συνέχεια μετρό, ρε. Αλλά πόσο φιουτσουρίστικο όλο αυτό, ε. Σοβαρά. Δείτε λίγο. Insane. Άντε, σειρά σου. Ξεκίνα. Πάμε πράσινο, άιντε, πω. Ξανά δεύτερη φορά αυτή. Φίλε. Κάτσε. Φίλε, 4 λεπτά αναμονή για να περάσει το φανάρι. Πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Ο τύπος πέσει να λέει, έχω Ferrari και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, ενώ είναι μέσα και οδηγάω. Crazy, bro. Πίσω στα δικά μας λοιπόν, κάτσε. Σήμερα όπως είπα, αγώνας Ντάμιαν. Στις 6:45 είναι νομίζω. Κάτσε τώρα και δει. Ξεκινάει. Beautiful. Ferrari ήταν, είδατε, δες πως έφυγε. Πέσπα. 3 λεπτά να μονείς γι' αυτό. Άξιζε τον κόπο νομίζω. Για εσάς κυρίως, βλέπετε το κόμμα. Εγώ περνάω τώρα από που να είναι το δρόμο. Τα μετρό πέρασαν, σε 10 λεπτά ξαναπερνάει επόμενο, οπότε νομίζω ότι είναι safe να πάω από εδώ, τσεκάρτε. Φουλ μητερά είναι αυτά. Και εγώ παντού με Crocs. Έχει και dress code βέβαια, έχω πάρει πουκαμισιά μαζί μου. Παντελόνι, κολλητικό, ξέρεις, αυτό το υφασμάτινο. Παπούτσια, γιατί τώρα όπως βλέπετε είμαι με τα Crocs. Ναι, θα είναι η φάση πολύ γερή. Πρώτο τάσκο όμως εδώ πέρα τώρα της μέρας είναι να πάμε Business Bay στο Burj Khalifa. Κάπου έξω από Business Bay βασικά με υποτιμένει αυτό το Σταβίτσι. Πρέπει να βάλω στο χάρτη να το τσεκάρω. Πάμε πρώτο Σταβίτσι, το είπα, δεν το είπα, δεν ξέρω άμα το είπα. Marina Towers. Λοιπόν, εδώ. Entrance 3. Alright. Λοιπόν, πάμε τώρα να βρούμε εισιτήριο και να πάρουμε το μέτρο. Ελπίζω να έχει κάποιον που να σου πω εδώ, γιατί μόνο μου αραβικά δεν καταλαβαίνω βρει. Πάγαμε άκι ρούμπα τελικά. Αυτό που πέρασε δεν είναι το μετρό, αλλά το τραμ. Φαντάσου.
Έχω δει και το τραμ της Αθήνας, καμία σχέση με αυτό. Περπάτημα αρκετό, ένα χιλιόμετρο ευθεία, για να βρούμε τη στάση του μετρό και να πάρουμε το τρένι. Train, whatever it's called. Τώρα εγώ έχω πάει σε έναν δρόμο που φαίνεται ότι πηγαίνει κατηφορικά από εκεί, ενώ νομίζω ότι πρέπει να είμαι σε αυτόν πάνω. Οπότε για να μην κάνουμε όλο τον κύκλο μέχρι εκεί, θα παίξουμε μπάλα. Σαν Έλληνες θα περάσουμε. Yeah, let's go. Πώς έγινε χάλια. Εντύπωση έγινε, πας από τον δρόμο που δεν πάει ποτέ κανείς. Έτσι έγινε χάλια. Έτσι. Πάω μάγκες, τσεκάρετε λίγο θε, αλήθεια ρε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ακραίο. Όσες φορές κάνω το δεις. Ναι, θα λέμε σταθμό του μετρό. Μόλις έκανα σπον στο Business Bay. Το σπίτι του Σταβίτς είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρα από εδώ, 2, κάπου εκεί. Οπότε ελπίζω ότι θα πάω σωστά. Κάτσε λίγο να τσεκάρουμε το χάρτη, γιατί έχει τύχει να χαθώ και να πηγαίνω μπρος πίσω. What? Α, άνοιξε. Έξω. Ακραία. Μισό, τσεκάρω λίγο το τέτοιο, το χάρτη και επανέρχομαι, ανοίγω. Κύριοι! Είμαστε Business Bay επισήμως, μία στάση μετά το Burj Khalifa. Τσεκάρτε και εδώ αρχιτεκτονική, φιουτσουριστική τέρμα, εντάξει δεν υπάρχει. Κοιτάς πάνω και παντού βλέπεις θύρια, παρόλα αυτά. Proceed to the route. Έχω βάλει το GPS να μιλάει. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη περιοχή φτιάχτηκε πριν από τη Μαρίνα. Και για τον λόγο αυτό της Μαρίνας η κατασκευή και γενικότερα το όλο, η όλη αρχιτεκτονική φαίνεται ελαφρώς πιο σύγχρονη. Μπορεί να λέω και αρλούμπες, αλλά δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει λίγο περισσότερο εκεί πέρα. Είναι πιο τουριστικά γενικά, αυτό είναι που μετράει φουλ για μένα. Τώρα έχω πεθάνει της πείνας, αλλά θα περιμένω να βρεθώ με το Σταβίτσι για να φάμε κάτι μαζί. Τσιγκάρτε άστεγος, ακραίο. Είναι ο πρώτος, μας κατάξει δεν παίζει κανένα άστεγος, έτσι τουρίστας πες να είναι. Είναι ο πρώτος που βλέπω ever. Ωραίος ήλιος το φίλο, πόσο ωραία είναι η ζέστη. Γιατί να μην μπορείς να κυκλοφορείς χωρίς μπλούζα. Άρε, ανάθεμα. Anyway. Ψάχνω να βρω τώρα την πολυκατοικία του Μάν και... ναι. Κύριοι, είμαστε Business Bay επισήμως, μία στάση μετά το Burj Khalifa. Τσεκάρτε και εδώ αρχιτεκτονική, φιουτσουριστική τέρμα, εντάξει δεν υπάρχει. Κοιτάς πάνω και παντού βλέπεις θύρια, παρόλα αυτά. Proceed to the route. Έχω βάλει το GPS να μιλάει. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη περιοχή φτιάχτηκε πριν από τη Μαρίνα. Και για τον λόγο αυτό της Μαρίνας η κατασκευή και γενικότερα το όλο, η όλη αρχιτεκτονική φαίνεται ελαφρώς πιο σύγχρονη. Μπορεί να λέω και αρλούμπες, αλλά δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει λίγο περισσότερο εκεί πέρα. Είναι πιο τουριστικά γενικά, αυτό είναι που μετράει πολύ για μένα. Τώρα έχω πεθάνει της πείνας, αλλά θα περιμένω να βρεθώ με το Σταβίτσι για να φάμε κάτι μαζί. Τσιγκάρτε άστεγος, ακραίο. Είναι ο πρώτος, μας κατάξει δεν παίζει κανένα άστεγος, έτσι τουρίστας πες να είναι. Είναι ο πρώτος που βλέπω ever. Ωραίος ήλιος το φίλο, πόσο ωραία είναι η ζέστη. Γιατί να μην μπορείς να κυκλοφορείς χωρίς μπλούζα. Άρε, ανάθεμα. Anyway. Ψάχνω να βρω τώρα την πολυκατοικία του Μάν και... ναι. Εδώ τώρα είμαστε λίγο έξω από Business Bay. Μπορείτε να δείτε όλοι στο background. Proceed to the route. Εντάξει. Επέλεξα να μην πάρω Uber και να κάνω λίγα βήματα γιατί αυτές τις μέρες εδώ έχω σαβουριάσει πολύ φαγητό και έχουμε ακόμα, είμαστε τρίτη μέρα.
Είμαστε ήδη στα... Δεν μπορώ να δω, αλλά καμιά... Δεν μπορώ να δω. Ναι. Γενικότερα προσπαθώ να κάψω όσες τερμίνες γίνεται. Όχι για να κάνω δίαιτα, αλλά για να μπορώ να φάω περισσότερο. Mindset, winner mindset. Ρε φίλε, δεν κοιμήθηκα καλά το βράδυ, δεν ξέρω, είναι σαν το μυαλό μου να μην λειτουργεί στο... σε υψηλό ποσοστό, τέλος πάντων. I don't feel focused. Oh, I think I see an electric scooter over there. No, I'm gonna go on foot. Πόπο φίλε, εντάξει. Μια πόλη στη μέση της ερήμου, απίστευτο. Κάτσε να γυρίσω την κάμερα από εδώ να βλέπετε. Cross 41 Street and continue straight on, then in 150 meters, bear left on 41 Street. Ναι, μιλάει και το GPS από πίσω μαζί μου, γιατί όχι. Τι συζήτηση μπορούμε να ανοίξουμε τώρα μέχρι να φτάσω και για να μην βαριέμαι. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, με έχει χτυπήσει λίγο στο κεφάλι. Θέλω νερό, πεινάω. Ή σκουπίδι στο Ντουμπάι κάτω, απίστευτο. Ακραίο. In 100 meters, bear left on 41 Street. In 100 meters, turn left on 51 Street. Για κάτσε μία. Κανονικά είναι μόνο αυτή. Α, έχει κόμβο μπροστά γι' αυτό. Κάτσε να περάσουμε απέναντι δεξιά. Γιατί από εκεί είναι ο δρόμος. Από ό,τι μου είπε ο Σταβίτσι, μένει με άλλα τρία άτομα σέρβους. Βασικά από ό,τι μου είπε, ξεκίνησε να μένει μόνιμα εδώ. Δουλεύει κιόλας νύχτα, κάτι τέτοιο. Θα μάθουμε περισσότερα μόλις τον βρούμε. Αν δεν το ξέρετε, είναι και αυτός fitness influencer. Καλά, όχι ότι εγώ είμαι πλέον fitness influencer, αλλά έτσι το λέμε τώρα. Έτσι ξεκίνησα. Και μετακόμισε εδώ, φίλε. Εγώ νόμιζα ότι είχε έρθει για διακοπές. Περισσότερα θα μάθουμε βέβαια όταν τον δούμε από κοντά. Αλλά μια μικρή συζήτηση που είχαμε χθες. Έτσι μου είπε. Τι άλλο να πούμε. Χθες μιλούσα με τον βιντεογράφο μου, τον Τζόρτζ, τέλος πάντων. Και bear left on 41 Street, then in 350 meters, turn right on 4A Street. Αναλύαμε πάλι το θέμα με τα agencies, φίλε, και πραγματικά. Τέλος πάντων, έχει κάποιους πελάτες ο Γιώργος που φτιάχνουν υλικό. Και εννοείται ξέρω και εγώ πολλά παιδιά, οι οποίοι φίλε του είπανε ξέρω εγώ ότι δεν κάνει, ότι δεν κάνουμε YouTube γιατί μας δουλφάνε τα έσοδα τα agencies. Και είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να θίξω πολλές φορές. Παιδιά, όσοι είστε μικροί creators, πραγματικά άμα σας στέλνουν agencies, ειδικά μεγάλα agencies τα οποία έχουν creators με νούμερα σαν τα δικά μου και μεγαλύτερα, πείτε τους όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Μπορείτε να βρείτε χορηγούς από μόνοι σας. Όταν ειδικά άμα είστε... Μπορείτε να βρείτε πολύ άντα χορηγούς από μόνοι σας, ειδικά μόλις αρχίσετε και χτυπάτε 20-30.000 followers στο TikTok. Αρχίζετε... In 350 meters, turn right on 4A Street. 50-60-70. Μην πάτε και χαραμίσετε το potential και όλη την φρέσκια όρεξη που έχετε για να φτιάξετε υλικό, κλειδώνοντας με ένα συμβόλαιο το κανάλι σας με κάποιο agency, πραγματικά... Δεν θα θέλετε πολύ απλά να κάνετε YouTube γιατί θα σας ρουφάνε 20-30% από τα έσοδά σας. Και όταν είσαι ένας creator ο οποίος δουλεύει σε μια κανονική δουλειά, μια δουλειά σαν υπάλληλος και προσπαθείς να χασλάρεις το YouTube για να βγάλεις κάποια έξτρα λεφτά και να μπορέσεις επιτέλους να ανεξαρτητοποιηθείς από το 9-to-5 job και να γίνεις full-time creator, δεν υπάρχει περίπτωση να το καταφέρεις τόσο εύκολα μπαίνοντας και κλειδώνοντας τον εαυτό σου με ένα τέτοιο agency. Γιατί θα σου υποσχεθεί ότι σου φέρνει χορηγίες, δουλειές κλπ. Και πραγματικά δεν φέρνει τίποτα. Όχι γενικότερα στους creators, σε σένα που είσαι μικρός. Σε όλους τους μεγάλους creators, οι δουλειές βρέχουνε, να ξέρετε. Παρακαλάνε οι πελάτες. Το θέμα είναι οι μικροί. Απλά σας παίρνουν και σας ρουφάνε AdSense. Μακριά, παιδιά, μακριά. Καλύτερα, άμα έχετε βλέψεις για να γίνετε creator σοβαρά και θέλετε να κάνετε YouTube και να γίνετε YouTubers, μιλήστε με κάποιον φίλο σας, ο οποίος ψάχνεται για δουλειά, μεγαλώστε το channel μαζί
μάθετε του ή βάλτε το να μάθει μόνος του, γιατί προφανώς είτε εγώ ξέρω ότι εσείς τα ξέρετε. Πώς να πιτσάρει εταιρείες και να στέλνει mails και πιτσάρετε μόνοι σας εταιρείες με ένα φίλο σας ή ένα άτομο το οποίο εμπιστεύεστε και θέλετε να μεγαλώσετε και να δουλέψετε μαζί. Πραγματικά αυτή είναι η καλύτερη λύση. Εγώ δουλεύω με μια κοπέλα η οποία είναι η ατζέντη μου τον τελευταίο χρόνο. Μάγκες, έχει εμένα και άλλους 4-5 creators. Θες ένα άτομο το οποίο να ασχολείται με λίγα άτομα και μαζί σου, δηλαδή να είναι πάνω το κεφάλι σου, να ψάχνει brands, να ψάχνει sponsorship deals, να ενδιαφέρεται για σένα και όχι απλά πώς να βγάλει λεφτά. Βάζοντας το δυνατόν περισσότερους creators, γίνεται και ρουφώντας τους όλα τα έσοδα. Συμβουλή μεγάλη, όποιος θέλει μπορεί να κόψει τα clips και να τα να δημοσιεύσει παντού, να γίνει viral, να το εκτιμούσα πολύ. Αυτό. Καλή συζήτηση νομίζω. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω περάσει τη στροφή τώρα. Κάτσε να ξαναεπιστρέψουν εδώ, στο πλάνο μας. Δες εδώ, μόνο φτιάχνουμε, μόνο constructive. Ακραίο. What's up, boss? Good? Λοιπόν, πάμε από εδώ. Πάντα κόβω δρόμο μέσα από την άμμο. Δες πως φαίνονται όλα full άσπρα από τον ήλιο. Μέσα στην έρημο. Τώρα ουσιαστικά εγώ περπατάω στην έρημο, απλά είναι constructed desert. Ταραπτατζουν. Πάμε να δούμε και πώς είναι και το ενίκιο σε μια περιοχή ακριβώς έξω από το Business Bay. Γενικότερα το Dubai είναι μια πόλη όπου... Turn right on 4A Street, then in 200 meters, the destination is on your right. Γενικότερα το Dubai είναι μια πόλη η οποία δεν περπατιέται. Πρέπει να παίρνεις μετρό, το οποίο κοστίζει 8 dirham να έρθει. In 150 meters, the destination is on your right. Μας έπληξες, εντάξει. Έπληξες 100 φορές. Ή μετρό ή Uber ή ταξί. Νομίζω το ταξί είναι πιο φθηνό εδώ από το Uber. Άλλο καλύτερος τρόπος να μετακινήσω, τουλάχιστον για τις μεγάλες αποστάσεις, είναι μετρό. Ζέστη, φίλε. Βλέπετε μια άλλη μεριά, πραγματικά. The destination is on your right. BMZ2. Σε αυτή την πολυκατοικία μένει ο man. Arrived. Ακριβώς απέναντι. Full αντίθεση, έτσι. Τσεκάρετε λίγο σπίτι απέναντι. Και τσεκάρετε εδώ. Ουρανοξύστης. Insane. Λοιπόν, κάτσε τώρα, μου είπε κάτι, πρέπει να δούμε το θηροτηλέφωνο εδώ. Μισό να τσεκάρω λίγο τον κωδικό. Λοιπόν. Μπορεί να πάτησα λάθος. Ανοίγει αυτόματα. Δεν ανοίγει. Όχι. Οπ. Σε ποιον όροφο. Λογικά θα είναι στο δεύτερο, ξέρω εγώ. Ή στο 200ο. Ή στο 20ο. Να δούμε τώρα, κάτσε. Ναι, εντάξει, στον δεύτερο είναι. Α, εντάξει. 8 ρόφους έχει και roof garden. Δεν είναι ουρανοξύστης τελικά, είναι απλή πολυκατοικία. Εντάξει, να έχει μυστικό πέρασμα και πάνω και άλλους ρόφους. Φίλε, είμαι φουρπιασμένος, πραγματικά. Τα μαλλιά μου είναι φουρπιασμένα, γι' αυτό δεν έχουν βγει ακόμα. Αστείο. I don't think so. Hop. Yeah, what's up, bro? You good? Α, μιλάς ελληνικά. Χρήστος, χάρηκα πολύ. Οκ. Τι έγινε? Τι, καλά είσαι? Κοιμόριο, να ξέρεις. Ναι, εντάξει, αφού κοιμήθηκες 6 ώρα, ρε μαλάκα. Με δείξεις τον πόλεμο, όχι. Εντάξει, σιγά. Είμαστε σε κάποιες γειτονιές τώρα, οι οποίες δεν είναι τόσο κλειδάτες. Το ξέρω, το ανέφερα, ναι. Είμαστε έξω από το... Όχι μωρέ, δεν το κατάλαβα εδώ. Δεν το κατάλαβα. Υπάρχουν πολλά μέρη να δοκιμάσω φαγητά. Ναι, έχω πεθάνει της πείνας, είναι η αλήθεια. Οπότε μπορούμε να φάμε κάτι από την άλλη να δω. Λοιπόν, έλα, έλα να ακούσουμε κάτι βάσιμο. Πώς το λογικό. Πολύ τούμπανο. Διέξτε, πάρω ένα μικρό μας τριάκι. Πισίνα έχει οικοδομή. Αλίμονο. Αλίμονο. Πάμε να κάνουμε καμιά βουτιά. Ναι, ρε, θες. Ναι, με χίλια, σοβαρά. Έχω έρθει καλοκαίρι εδώ και ακόμα δεν έχω κολυμπήσει, μόνο κόνερ βάζω. Πάμε να ξεκινήσουμε. 100 μόνιμα. Πόσο είσαι, 100? 100 μόνιμα, ναι. Εσύ, κάνεις gym. Εγώ τώρα και εγώ το έχω σταματήσει, λόγω σεζόν.
Αλλά και εγώ ήμουν 100 κιλά. Α, ήσουν και εσύ 100 κιλά. Ναι, τώρα έκατσα μήκον 7 μήνες. Ε? Έκατσα μήκον 7 μήνες. Και έχασε 15 κιλά. 15-14 κιλά. Μήκονος πολύ, πολύ μανίκη, ρε. Μόνο για διακοπές έχω πάει. Το σκεφτόμουν να δουλεύω παλιά σεζόν να πάω κι εγώ Μήκονο για διακοπές. Για σεζόν. Λόγω χρημάτων και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πάμε μόνο και μόνο για το κομμάτι network. Έχει ανοίξει δίπλα. Μίτσο, έτσι. Σταβίτσι underdogs. Underdogs, let's go. Εννοείται. Εσύ είσαι. Ακραίο. Εντάξει, έχεις την κυλίτσα. Εντάξει, είμαι σε μπάρκο. Αλλά ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα πάμε στο R. Δεν είναι μαλακά. Πάμε στο R. Δεν ανοίγεις την πόρτα ρε Μίτσο. Όπως είπε εδώ στα Βίτσι Μάγκες, είμαστε σε μια λίγο χαμηλότερη πολυκατοικία quality of life από το μέτριο εδώ πέρα για Ντουμπάι. Και έχει, πάμε να δούμε εδώ το γυμναστήριο, πισίνα και όλα αυτά που έχει τέλος πάντων στο Roof Garden. Όλοι φανταστείς γυμναστήριο... Τα βασικά να έχει ρε φίλε. Ναι, δεν έχει μια πολυκατοικία, είναι μικρό. Να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου ρε μπρο. Αυτό είναι το βασικό. Αντί να πρέπει να φύγεις από την πολυκατοικία και να σκυπάρεις το workout. Κάτι γίνεται, αλλά δεν γίνεται πολλά στο έργο. Ναι, εντάξει. Είναι πολύ μέσα. Έλα, καλό, καλό. Έχεις και το μονοζυγάκι πάνω, είσαι άρχοντας, να ξέρεις. Μέχρι πόσα κιλά μπορείς να φορτώσεις μπάρα. Μαξ, άμα τα βάλεις όλα. Κοίτα, εδώ δεν είναι πολλά κιλά. Είναι πολύ μικρή κιλά. Είναι πολύ μικρή κιλά. Δεν έχει πολλά κιλά όσο να παίξεις πολλά κιλά και πάνω. Είναι λίγο, δηλαδή έχω θεωρώ ότι εδώ πάνω και μια κάτι. Αλλά σκέψω να πάμε με βάλω όλα αυτά. Για πόδια μόνο αυτό έχει, ε. Ναι. Δεν είναι ψηλό, δεν είναι κάτι. Ναι. Και γιατί και πιστεύω όμως άλλο, αλλά έχω τόσο κάτι τιμές τύπου 15... Πόσα δίνεις εδώ στο διαμέρισμα? Δεν δίνουμε τίποτα. Free. Ναι. Α, είναι από τη δουλειά, ε. Τούμπανο, εντάξει. Κανονικά πόσο θα ήταν το ενίκιο. Αν είχε ναι κάτι, πόσο για το δικό μου διαμέρισμα δεν είναι πόσο. Για το δικό μου διαμέρισμα που χωράει μέσα 4 άτομα είναι γύρω στα 2 με 2,5 ευρώ. Εντάξει, worth. Ναι. Για Ντουμπάι είναι πολύ καλά. Α, έχουν προσευχή τώρα. Δεν είναι και άσχημη. Όχι ρε μαλακά, είναι πολύ καλή, ξεκόλα, εντάξει. Ναι, αυτό το λέω. Ναι, ναι, ναι. Στο δωμάτιο που είχα πάρει εγώ πέρυσι ήταν μισή ρε μαλακά. Θα έρθουμε για βουτιά. Ναι, 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 ναι. Ναι, 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 τούμπανο. Και κάπου εκεί, δεν ξέρω, δεν υπάρχει όσο φαίνεται, κάπου εκεί μέσα ναι. Είναι εκείνα τα τεχνητά νησά και που το έχουν φτιάξει. Τα man-made islands, ναι, 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 ναι. Για να είναι για τον κόσμο. Φαίνεται, φαίνεται, κόσμο. Να δες. Φαίνεται. Ναι, ρε. Τα βλέπεις. Όλα αυτά είναι τα νησιά και μέχρι υπάρχει νησί που λέγεται και Γκρίς. Γκρίς. Δηλαδή μπορεί να πάει ένας, ξέρω εγώ, 3 εκατομμυρίους, 10 εκατομμυρίους να αγοράσει το νησί Γκρίς. Α, να νησί Γκρίς στο Ντουμπάι. Ακραίο. Το Μπούλτζαρ Αράμπ φαίνεται, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, όχι ρε. Αλλά γενικά μπορείς να δεις ότι επικρατεί κάτι με τη σκόνη. Ναι, έχει φούλο μίχλι ρε. Απ' την άμμο είναι, απ' την έρημο ρε. Σηκώνεται συνέχεια, non-stop. Ωραία. Τούμπανο. Πρωινό, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε. Ενέργεια. Περπάτησα 2 χιλιόμετρα για να έρθω. Μέσα στον ήλιο. Ναι, δεν ψινόμουν να πάρω τώρα Uber, πρέπει να κάψω λίγο γιατί το έχω λούσει εδώ. Το λούζω γενικά τώρα σε καθημερινή βάση γιατί είμαι στο μπάλκ, αλλά το θέμα είναι και η ποιότητα φαγητού. Κοίτα, εμείς έχουμε εδώ τη γνωστή στο μόνο μαγκόπουλο, μπέργκερ. Έχω το χαρά στο μόνο σας μπέργκερς. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Αυτό είναι μπέργκερ εδώ. Θα το πάμε να φάει. Καλύτερο από το σεξακ είναι να έχεις φάει σεξακ. Μπρο, φάει σε έξα, θα πάω τις πλάκες, ξέρεις. Λίγο αντικειμενικά, υπάρχει εδώ πέρα ένα μικρό μαγαζάκι, το οποίο έχει
4 ευρώ. Και λιγότερο. Για 4 ευρώ, μπρο. Άσε τα λεφτά απ' έξω. Το θέμα είναι το quality, το η γεύση. Είναι smash. Είναι smash. Ναι. Άντε πάμε. Let's go. Let's go. 6 ώρα μπαίνουμε στο τέτοιο, ε. Αλήθεια. Στον αγώνα. Open gates open at 6. Έτσι λέει. Θα πούμε από την αρχή, θα πούμε από νωρίς. Δεν νομίζω, όχι. Εντάξει. Και ο τέτοιο σκάει σήμερα, Βαλάκο με Κοψιάλη. Δεν θέλω να σου πω. Έχω μιλήσει και με Βαλάκο και με Κοψιάλη. Ξέρω. Οπότε. Έρχομαι. Μεσημέρι. Μαλάκα, άμα δει, θα του κάνει εντάμια στην καταγραφή. Τι δεν ξέρουν τίποτα. Θε να κλείσει το βίντεο. Σε έχει ετοιμάσει. Λοιπόν, απλά σου λέω. Τώρα βλέπει Βάγκη και λε. Μαλάκα. Εντάξει, ρε Ελλάδα, επειδή περνάει από Τελωνία, μεταφορέ κλπ. Κατάλαβε, είναι. Hello, boss, how are you? Good. Good. So let's see. Yeah. Chicken burger or beef burger? Chicken, bye. Chicken, eh? Okay. Hello, how are you? Hello, boss. Good morning. How are you? Can I order? Yeah. My friend, chicken. Let's see the chicken. Yo. Okay. Έχει μπει κρυς μέσα. Είναι όχι, είναι πολύ καθαρό αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει. Είναι καθαρό, μαλακές λέει, δεν είναι καθαρό. Okay, one of these. One of this. Mild hot. Εσείς θέλετε κάτι? Είναι καθαρό. Θα πας στο ίδιο. Θα φας. Θα φάμε. Θα φάμε. Να πάρουμε το ίδιο. Εγώ πάρω το ίδιο. Πού έχω πρέπει. Bro, I want this. Double burger. Double chicken. 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 With chicken boys. Two of this, one of this. Yeah, thank you. Our chicken burger is ready. Yeah, let's go. That's ours? Yep. Let's go. Double chicken burger, guys. Deep fried. Για να δούμε. Για να δούμε. Can I have a Coke Zero? Thank you, bro. Τίμιο. Μπρο για 3 ευρώ δεν άσχημα. Και η ποσότητά του δεν είναι μικρή. Πολύ το πόδι. Εντάξει, πολλά level πάνω από McDonald's. Ναι. Ναι ρε μαλάκα. Αυτό είναι κοτόπουλο αρχικά. Έχω να φάω McDonald's, bro. Α, πάμε. Θα δούμε αρχή. Δεν είναι και πάει ποτέ, McDonald's. Είναι. Καθόλου όμως. Εδώ να αρχίσεις γουστάρουνε φούλα μα του λες boss. Ξέρω. Cool. Μέσα στο μαγαζί το χρησιμοποιώ αυτό. Γιατί όταν τους ανεβάζεις εδώ πέρα, θα μην σαλά. Παίζει με την ψυχολογία τους, ρε. Ο Νταμιάν μου το είπε και εμένα αυτό. Τούμπα. Καλό είναι. Είναι μεγάλο. Είναι η ποσότητα καλή να ξέρεις για 2-3 ευρώ. Και 24 ευρώ. Α, ναι. Μόλις φτάσαμε Dubai Mall, κυρίες και κύριοι. Εμένα έχουν υδρώσει τα πόδια, οπότε είπα να παίξω μπάλα κόγια style.
Με κοιτάει άλλη φουλ περίεργα από το μαγαζί. Τι κάνει ο άλλος εξυπόλυτος. Σοβαρά. Ναι, και για να μην τραβήξουν και ρουφήξουν οι υδρότα τα κρόξ, αποφάσισα να παίξω μπάλα έτσι και να περπατήσω για λίγο εξυπόλυτος, μέχρι να στεγνώσουν τουλάχιστον, μετά τα ξαναβάλω. Πηγαίνουμε, πού πάμε, για πες. Μπρο, πάμε στο Fountain, που είναι το Συντριβάνι ουσιαστικά. Ναι. Θα βγούμε έξω στην πλατεία την κεντρική, είναι το Συντριβάνι και εκεί πέρα εκεί θα έχουμε μια καλή οπτική με το Μπουρτζ Καλίφα. Τι μας νοιάζει αυτό, ρε μαλάκα, στα Μονόζικα δεν πάμε. Κάτω ακριβώς από το Μπουρτζ Καλίφα είναι το Μονόζικα. Α, αλήθεια. Μαλάκα, έχω πάει πόσες φορές και δεν τα έχω δει ποτέ. Είναι λίγο πιο πλάγια. Okay. Είναι από την αριστερή μεριά, οπότε θα τα βρούμε με τη μία. Μαλάκα, εδώ μεταξύ. Όποιος βλέπει άρχοντα δαχτυλιδιών έχει δει Dream, βασικά εδώ έχω τη Σύλλο, φίλε. Τσέκαρε. Και εγώ είμαι ο Samwise Gamgee. Πάω να τη φάω, να την καρφώσω έτσι στο κεντρί. Φλαπ! Εντάξει, τρολ. Έλα! Βγήκαμε στο Fountain. Εδώ έχει και show, θα τα έχετε δει σίγουρα από το παλιά βίντεο. Φαντασμαγορικό, δεν χορταίνεις να το βλέπεις αυτό πραγματικά, ρε. Είναι... top θέμα. Ειδικά μετά από απόγευμα που πέφτει ήλιος και έχουν και το show εδώ πέρα. Δεν υπάρχει, ρε. Εκεί μπροστά στο βάθος είναι τα Μονόζυγα. Νάτα. Πω. Δεν τελειώνει. Ακραίο. Εντάξει, καλή φάση, φίλε. Κάνεις workout και βλέπεις αυτό. Ακραίο. Δεν έχω πολύ μπαταρία στο κινητό, βέβαια, οπότε θα βγάλω λίγο αποσπάσματα. Θα κάνουμε 5 pull-ups in a minute για καμιά 150-200 reps. Τέσσερα pull-ups on the minute today's workout. Δεν έχω πολύ μπαταρία, γι' αυτό θα κρατήσω το πλάνο όσο πιο minimum γίνεται. Είναι στα 15% και θα μου πείτε κοινό σίγουρα. Αλλά έχουμε την καλύτερη θέα και για τα επόμενα 30 λεπτά. Σου γράψα. Γύρω σε μένα. Απλά θα βαράμε pull-ups. Jump στο μέλλον, γιατί δεν είχα μπαταρία όπως σας είπα. Είμαστε έτοιμοι, έχει και dress code, βέβαια. Εγώ κόγια πάντα με το λερωμένο το παπούτσι. Δεν είχα κάτι πιο πολιτικό. Δεν σκέφτηκα κάτι πιο. Να το ο δικό μα εδώ είναι. Τώρα ήρθε το φαγητό. You gotta poo. Έχουμε πάρει... ναι, αυτό ήταν για το φαΐ, ρε. Έχουμε πάρει Uber. Το οποίο θα σκάσουμε και εδώ, ε. Alright. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρω και τα μικρόφωνα μέσα μαζί. Θα τα βάλω στη τσέπη. Αν μου πάρουμε τσάντα, θα τα βάλω τσέπη. Γιατί εκεί μέσα θα παίζει μουσική σίγουρα. What's up? Άντε, πού είναι ο Uber? Μόλις μπήκαμε Uber. Mr. Stavici like a bodyguard. Εγώ έχω και τη τσάντα εδώ μαζί. Με βρεγμένη βερμούδα μέσα. Εντάξει. Χεράκι καταπληκτικό έγινε που δεν νιώ πριν ήταν μέσα στα αίματα. Από τα pull-ups. Φιλέ, σοβαρά, στα 91 μισό που είμαι. Τα pull-ups που κάναμε ένιωθα από το πρώτο κιόλα set υπερβολικά βαρύς. Πραγματικά. Δεν έχουν συνηθίσει καθόλου οι αρθρώσεις. Τίποτα. Και γενικότερα κάνω και weight training, έτσι δεν κάνω πολύ body weight τελευταία. Μπορώ να κάνω μια 40 dips με τη μία, ξέρω εγώ, αλλά okay. Θα πονάω μετά. Ο Σταβίτς εξηγήθηκε ταξί. Σπασίμπα. Thank you, boss. Thank you, sir. Have a good day. Have a good night. Για πάσα ρε μία. Nice. Όπα. Sorry. Εδώ είμαστε μάγκες, αυτό εδώ. Extreme, φίλε. Εντάξει. Πολύ δυνατό. Τεσλάκι εδώ μπροστά. Εντάξει, cool. Τζάμπα, χωθήκαμε. Εννοείται, ρε. Where's the food? Εμείς ψάχνουμε κλασικά το φαγητό, όπως πάντα. Και εννοείται το Βανδόρο με τον Ντάμιον. Έλα, πες μου τώρα ότι το παίζει τέτοιο. Κρύφο ντίβα και κρύβεται κάπου. Δεν ξέρω, δεν είναι.
around the server. Άρε τον κονκλάβιο, το μπούστι μας κρύφτηκε, θα του γαμίσω. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τον Βανδόρο, να ξέρεις. Βανδόρος! Έλα, let's go, πάμε να δούμε τον... Τι όμορφος είσαι σήμερα. Εντάξει, τα παπουτσάκια... Κόγιας, μαλακά, άμα δεν με λέγατε, εγώ με κρόξα από μου. Εντάξει, το... ξέρεις. Θα ακούσετε να μας δανατρείς κόγια με το αμάνικο. Το My Protein. Άμα και δεν το... είχε έτσι τα ερχόμουν, αυτό το ξέρεις. Αμάνικο My Protein και το Crocs από κάτω. Άμα δεν είχε έτσι τα ερχόμουν. Το Crocs ή το Adidas. Πες μου τώρα τον δικό σου το κάνουνε τεστ για άμα παίρνει αναβολικά. Όχι. Α, εντάξει. Κάτι έτσι. Δεν κάνω το για τεστ. Α, ναι. Απλά θέλω να δω αν είναι αγχωμένος αυτή τη στιγμή. Τώρα. Και να του λέει, μαλάκα μπαίνω μέσα και δεν τον βλέπω. Του λέει, άρε τον boost τον Ντάμια μας ξέφυγε, το παίζει τίβα. Είναι πίσω στο backstage. Καλά κάνει. VIP θέσεις. Μου έσκασε με την ασημένια γραβάτα. Χρυσή είναι. Στα story ασημένια φαίνεται. Χρυσή για να τρίζει. Εδώ έχουμε έρθει backstage μάγκες. Να βρούμε τον διαγωνιζόμενό μας. Να έρθει γιατί κάπου πήγε εδώ και 5 λεπτά. Μήπως πήγε καμία τουαλέτα. Πήγε να πιει κανένα χυμούλι, μήπως. Μήπως καμία τουαλέτα. Μήπως πήγε κανένα χυμούλι να πιει για να έχει καλύτερο performance στον αγώνα. Μήπως καμία τουαλέτα γιατί... Τι είναι αυτό. Ποιο? Για δείξε μας. Τι όμορφο. Όταν ήμασταν στο Τόκιο είχες ένα Apple Watch. Τα αναβαθμιζόμαστε. Έτσι. Κύριος Ντάμιαν, πού είστε, γυρίστε από εδώ. Εντάξει, ήρθες στο χυμούλι σου. Do you remember his face? Θα φας το, συγγνώμη, θα φας τώρα. Κάτσε να κάνω medical exam. He just leave. How can we get him back? He's coming back, brother. Τρώει λαχανάκια Βρυξελώνα, τρελός. Εντάξει, πήγες, κουμπώσες ή τα ανακουμπώσεις. Τι να κουμπώσω. Χυμούλι. Κοτόπουλο τρώω, ρε. Χυμούλι. Έλα, τρολ ρε μαλάκα, αφού ξέρεις. Αφού ξέρεις. Πες μου ότι θα μπεις να παίξεις με αυτά. Με τον μπλε κοινό που ήσουν θα μπεις να παίξεις. Ναι. Καλό. Και κάσκα κονκλάβιο. Κάσκα την έχεις. Για δείξε μας, όχι, δείξε μας εδώ. Και ρόμπα κονκλάβιο. Σε πόσες ώρες παίζεις και τρως τώρα. Ένα τρίωρο. Εντάξει. Ωωω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 ω Νάτος, για δείξε και την κάσκα. Ευχαριστώ. Άντε, με την νίκη. Καλό. Λοιπόν, εδώ θα κάνει medical exam, να δούμε ότι όλα κομπλέ. Βάζει υπογραφή εκεί ότι δεν έχει πιει χυμούλη. Two days ago was the last time I took it for 5 days. Ah, okay. Now we are the training fever. Α, πίεση λογικά θα το μετρήσουμε αυτό. Ευελπιστώ ότι θα βγεις καθαρός από αυτό το τεστ, φιλαράκι. Πίεση μετράει, ρε. Ξέρανε, μα τρολάρω. Τσεκάρτε εδώ. Ντάμιαν Κονκλάβιος Προσαλέτης εναντίον Ντουντσάκ Γιουέις. Μαλάκα, ο άλλος killer machine φαίνεται. Destroyer είναι νομίζω, The Destroyer. Όχι έτσι. Είστε όλοι από το bitcoin. Είστε, θα πέσει BlackRock, θα σας φάει τα λεφτά. 52 με το και άλλος εδώ, και άλλος με το καληνύχτα, περίμενε. Και άλλος εδώ. Καλημέρα με το που με έτσι, βλέπει. Έτσι. Κροπ κούρεμα εδώ και εγώ όταν μου βγουν τα μαλλιά αυτό θέλω να κάνω. Τι? Κροπ κούρεμα λέω, κροπ. Σήμερα 600 δίρχα με έκανε. Να σου φθηνό είναι. Underway, boxers are waiting. So please find your tables, take your seats. We're going to get underway in 60 seconds time. You have 60 seconds to comply.
you're live with us here for the main event. 9 fights coming your way in just a few moments' time. We have got fighters from all backgrounds, from all nationalities, fighting under a number of different flags here this evening, but all in the spirit of white-collar boxing. If you are inspired by what you see here tonight, then make sure you do reach out to the Spartans Boxing Club team who are with us in the house. Ladies and gentlemen, put your hands together first and foremost for all the team, all that have come together to make tonight possible. We thank you, Spartans Boxing Club. What have we got in store for you? As I mentioned, 9 fights for you. And we build up to a very first for Spartans. Proud that in... Voice over τη στιγμή, εδώ βγαίνουν όλοι οι αθλητές. Πρώτα η μπλε ομάδα, σε αυτήν ανήκει και ο Ντάμιαν. Απλά το βάζω εδώ πέρα γιατί είναι... Δεν έχει πάρα πολύ δυνατά μουσική, παιδιά, και θα φάμε copyright. Θα χάσουμε και ό,τι λίγα έσοδα βγάζουμε από το AdSense. Προσπαθώ τώρα να βρω πράγματα να λέω μέχρι να τελειώσει το κλιπ της μουσικής, καταλαβαίνετε. Κάντε ένα subscribe, like, γράψτε από κάτω στα σχόλια ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει πριν πάρετε το βίντεο μέχρι το τέλος και δείτε άμα έχασε ή κέρδισε ο Δαμιανός. Γράψτε άμα θέλετε πρώτο γύρο νοκάουτ, δεύτερο γύρο νοκάουτ, τρίτο γύρο νοκάουτ, decision, unanimous split ή άμα θα χάσει πρώτο γύρο, δεύτερο, τρίτο νοκάουτ. Καταλάβατε. Anyway, αυτά, ξαναμπαίνουμε στο χρόνο. Where our crowd is tonight. How much support do we have this evening for the Grunt team? How much support do we have for the Blue team? Yeah! As I mentioned, these teams have given everything. If you think you've got what it takes to be a Spartan boxer, well, let's just remind ourselves of what this lot have been through. Two of them really training, and two's got the heart and the gas to go deep in this one. Oh! Shot again from Chantel. Jenny trying to grab on, but she counters another one. Whoa! His opponent finding out on the red corner, red shorts, red top, red trim, from Scotland, Jamie McCormack. Andre is your referee here in the ring. Let's listen in. Okay, gentlemen, I have been over the rules of the dressing room. I don't want to see any rabbit punches. Protect yourself at all times. Touch gloves back to the corners. Touch of gloves is back to their respective corners. It's fight number 2. First leg fight of the night. Over to my fortune. Καλό boxing box. Really nice measured start. The technique on both of these lads is exceptional. Real good level boxing. Καλό boxing. Good double jab from Jamie again. Dominating the center of the ring, but Kira knocked out in his moments. Man in blue certainly got some speed behind that jab. It's a cagey start to this, isn't it? Yeah, two lads who know that they can do damage to one another, just sizing each other up. Excellent hand speed from both of them. I'm looking forward to it really getting going, this one, Naz, because you can tell speed in those hands. They're both a bit wary of each other, but I'm liking the way they're shaping up. Good work. Downstairs, trying to free up the gap from Kieran, opening up for that big right hand. One of these two
two is going to throw a bit of caution to the wind. Over halfway through the round, measured, waiting. Jamie came into this with just 2 weeks' notice. Oh, not and is making a really good effort for himself here. He does, but Jamie looks like he's in good shape. Brave man to take it on 2 weeks' notice. Will be interesting to see Naz if he's got the gas to get into those third rounds. We see one of the few throwing out here. Nice. It's a good counter punch from Jamie McCrude as well. Go anywhere, and she wants to come and party with you all in a few minutes' time. Great news, thanks, Naz. Right to start from these two to this second round. Some angry words from both coaches, telling them to let those hands go a little bit more. Kieran obliging. Really good quality boxing here from both of them. Yeah, really nice. That was a lovely combo from Jamie. Opened up the angle with a body shot and came firing over the top. Giving up a few inches is Jamie, but he's got to work those angles. He's getting under the jab. It's smart work. He seems relaxed for someone with just 2 weeks' notice. Seems in shape and relaxed. Throwing some bombs there. Yeah, he really does. Really takes something to be as relaxed as he is, especially like you say, Naz, on just 2 weeks' notice. Kieran busy, awkward, jittering around, making himself difficult to hit. Oh, that's a great shot! Really good shot from Jamie, he's backing up with two stiff jabs. Another good shot from Jamie and he backs it. And Kieran's in trouble here on the ropes, but he swings himself out of trouble. Kieran. That was brave. Kieran came straight back out though, straight back off the ropes and onto him. Yeah, that's really good. As we've both been there, back up against the ropes. It takes something to swing yourself out of it, and Kieran did it really well there. Great body shot there. But he's taken heart from him as well. This is his best passage of action for the man in blue. Let's hear it for Kieran, ladies and gentlemen, on the front foot. A great round. Presser from the outset. Certainly a more frenetic start than we had in the last fight. It was all smiles about 10 seconds ago, but these two really going at each other. Real good combat from these two. Excellent work, a lot of energy in these opening 30 seconds. Can be no surprise that there's about 400 people standing behind me, that energy is transcribing into the ring. That's a huge shot from Mary, but Mira counters back. A nod of the head from Mira says, okay, I can handle that. And sure she can. She is really on the front foot here, Mary backing up. Needs to use that extra little bit of height, Mary, to try and keep her distance. Good body shot from Mira. Really cracking opening round from these two. Signs that maybe that opening exchange is starting to take its toll. And Mary doubling up with a 1-2. Great double jab from Mary, but it's countered. Romero, huge shot to the chin. Another fabulous matchup here at Spartans White Collar 5. Nothing to choose between these two. Final 10 seconds. Mira making Mary take two back to her corner with her. Round deal. No signs of a tentative approach from these two. It's Mira straight on the front foot. But Mary matching fire with fire. Good body shot from Mary, but Mira standing firm in the centre of the ring. Big stiff jab, tries to back it up. That's a huge counter from Mary. Mira steps back with a big grin on her face. She knows she ain't won there.
big shots once again. What fabulous entertainment from these two. Big wild shots now. One of them pays off. A groan from the crowd. They felt that out there. But still, from my vantage point, I can see two smiles on the faces of these fighters. They're loving every second of it in there. Huge shots from Mary. Barely a second, these two pausing for breath. We've still got about 3 minutes left of this fight. It's a good body shot from Mary. And a huge uppercut from Mira to counter. So difficult to score this with every shot received once given back. Shouts from both coaches is to go forward. They both know this one is on a knife edge. Who is going to seize this second round? Final few seconds. Every time you talk, good work from the referee. Let's keep those punches up. Nice stiff job from Rod. Stiff job from Mary. Tries to back it up with a shot to the body. But Mira comes back. What an absolutely frenetic pace. 5 minutes of just energy, energy, energy. It's been brilliant. Unbelievable stuff down here. Credit to these ladies. It is hard work and they are still throwing like it's the first round. Incredible scenes. Once again, so difficult to call. Would not want to be a judge on this one. A reminder that if it is a draw, we do have a fourth round. I don't know about you, but I'd quite like to see a fourth round between these two. Yay! Big shot from Mira. Two big shots from Mira. Can Mary come back? Final push. Ten to go. Let's hear it, ladies and gentlemen. Who's going to find it? Wow. Mr. Kofialis. Mrs. Sofia. Mr. Kuldosa. Πολύ καλησπέρα σας. Μίτης Βαλάκης. Κάμεραμαν. Έτοιμος για κατακραυγή. Λοιπόν, 8, όχι 8 βρε μαλάκα. 6,2. Στο φαγητό. Για σοβαρό χάλι. Unfazed again. Unfazed. Favorite word of tape. The left hand's doing good work here from both these fighters. An apology from Jack. Caught Dan just round the back of the head. Goes for the uppercut. Dan spots his gap. Shoots down the pipe. Ακριβώς. Movement from these two. Any would-be boxers out there should be watching how these two move around the ring. Real high-level stuff from the two of them. Words again. About shots to the head. Big swings now. Halfway through the second round, this is where the gas starts to run out. Who has got more in the tank? Hello, Malaga. Oh! Big, big shots. Rippled out through the arena, that one. Nice measured work from Dan. Every shot is well considered. Oh! Intensity, but Jack's still picking up shots. Oh. That's another big one. Leading with that right hand, it's quite untraditional, but it's doing some damage. Excellent, push. A stiff jab from the man in blue. Another high quality round, ladies and gentlemen. What a trick.
Έλα, last round, πάμε. Jack starts trying to find his range. And can't be bothered with waiting around. He's getting right stuck into it. Here's the man in red. Credit to the matchup again. Two really, really well matched up fighters here. Confidence in the blue corner. Asking his fighter just to stay calm in there. Think it's a little bit closer than Coach Sam thinks. And Dan is trying to make it even closer still with that flurry. Who is going to dig deep? Who is going to find that extra little bit of energy to find a little bit more power to do a little bit more damage? Jack picks his moments well. Dan readjusts his helmet. Certain drop in energy. Come on, ladies and gentlemen, let's hear it for these two. Give them that final push to the end. There it is. Winning them on two big shots, one apiece. Everything so considered, so measured. Lovely 1, 2, 3, but that counters again. That big right hand has done a lot of good work for Dan. Final 10 seconds. Coaches pouring their men forward. Who is going to find something here? Is it Dan? Is it Jack? The state of Newcastle, he is Gavin Denai Dixon. The man who takes him on. It's the man they call the mountain. All the way from the Netherlands, fighting out on the red corner with the red shorts, the red top, and the red trim. Please welcome Randy, the Dutch mountain, Brigus. Hey, what are you up to, Brigus? Referee Andre for this one. He will have the final checks on the fighters. Three to the round, taking away. Referee calls a bell, listening. I think this is the most. I think this is the most. I think this is the most. Such a gloves. It means we are second out from this. The seventh of the night. It's 5-7, three rounds coming away. Matt Fortune. Thank you, Tom. Well, well, well. I mean, my feelings don't count, but I'm a little intimidated looking at these two, that's for sure. This one is gonna hurt, ladies and gentlemen, strapping. Good early work from Gavin, staying low. He's gonna have to keep himself out of that range. So giving up a lot of height difference, but staying low, ducking the jab and swinging, it's the right approach. Good, good start from Gavin. That's a lovely shot from Gavin, real good shot. Went in low, opened up a gap over the hand right. Really well executed. Showing the benefits of Coach Sam's training. Getting in low again, but Randy now starting to feel his way in. Just starting to keep Gavin at the end of his jab. Making the most of that huge height of his. Oh, what a shot! What a fabulous shot that was from Gavin. Working angles from down low. Huge overhand right, and another. Being backed up now by Randy. Comforting words from Gavin's fans. A little bit more measured the last 30 seconds or so from both of these fighters. Certainly don't want to be gassing out after just one round.
But it's been a bright start from both, another difficult one to call. The entertainment certainly continues here. All around the shooter start, showing plenty of appetite, the man in blue. And he's starting to use that big long left arm of his, putting the jab to real good work. Gavin leaning in, overcompensating Randy, looking for a little bit of help from the referee. Gavin just starting to back up a little bit. Can Randy sense an opportunity here? Way through the round. Well, Gavin's obviously listening because he squashed that opportunity with big shots. He's ducking down low again though. We'll need a word from the referee. Behind the jab, Gavin still doing excellent work defensively, ducking, weaving. The science of not getting hit from the big man, Gavin. But now Randy counters, pick one, two, shoot, shots, and Gavin is down. Elixir, Elixir. And the referee has waved it off. That's fight over. Ladies and gents, don't forget, we've got a load of fans down there. They've been out, the printers are bored. Is there any thank yous you'd like to give now? Yeah, thank you guys. I'm sorry that you tell me this. You know, I got in there a few years ago. I trained my ass off. Sam's been an absolute legend to me. He's probably the real most of all. So, as we will be rounding off with the final fight of the night, the final women's fight. But this one, well, this one has a little bit of beef in it, that's for sure. Because we will be introducing the fighters to you shortly for fight number 8, not number 4, but let's get I'm from his team. Who said? I'm from his team, me and Kim. You have to step us out before. Just let me pass and then I will go like this, okay? We're really done, which is good news. As well against them, what was? Big thank you for joining us on Saturday evening with us. Right, we are. I'm pushing myself, looking forward to this one. It is. Well, it's a vibe with a lot at stake. This is the vibe that people have been talking about a lot on social media and otherwise. It's coming your way now. So, fight number 8 by the end of the blue corner. From the beautiful country of Greece and fighting under the brink of flag this evening. Of the Russian Nation.
I want to see any enemy punches. But take yourself at all times by working for punches. It's a touch of the gloves, it's a deep stare. No love lost here, we are ready to rumble. And rumble we will. Matt Fortune, rumble away. Thank you, Tom. Anybody else out there, because there's a little bit of needle between these two. That was quite some stare off at the start of this penultimate fight. Ladies and gentlemen, it's here for these two fellas about to entertain us out here in Scotland. We're going to die. Well, I'll be starting for a million. Showing a real measured approach there. You know, nice team work. Dustin! 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 Nice! The idea of a sweet science, just shot out by your opponent. And quite frankly, I'm here for you, ladies and gentlemen. Damien doing real good work in that southpaw stance. Hitting with the right hand. To Steve Duncan, playing this real rhythm, and that's credit to Damien, the way that he's using that jab just to keep range, but as soon as it's broken, he looks a little bit uneasy on his feet as the man in blue. Duncan should be able to take part from that, seeing your opponent struggle with getting hit. Damien back, keeping range, really good use of the jab. Oh, nice! Oreos! Work as well for Damien. Certainly one of the more composed boxers we've had out there tonight. Real good use of the feet to create those special angles. Nice, Oreos! Dostos the Soma! The Soma! Back into corners with more play work, and that's a good front foot bit of activity from Duncan. Need to see more of it as the round closes out. Seconds out, round two then, ladies and gentlemen. Another right start from Damien. Using that stiff right hand to try and work out. Nice, Oreo. Such a tricky customer, but what a great shot is. And Duncan, a huge uppercut. I remember an uppercut like that so far on the scene, and that was serving in the man from South Africa, plenty of arms. Showing that he can do some damage. Πλευρά, δώσ' τον πλευρά! Each other up again. One of these
entries, the fights are arranged. There's so much power in those punches, but the shorter they throw them, the less Army can do. Pause for breath. Lamy and Bray nice and tight. Here, aquí, Dustin! Ξανασχίστηκε το γύρα. Νομίζω. Όχι, ρε καλά, εντάξει, είναι λίγο πιο πρισμένο από το άλλο. Από εδώ. Πρέπει να έφαγα μια καλή εκεί. Εντάξει, τώρα κέρδισες, δεν έχει αυτά σημασία. Άλλο καιρό.
camera. We brought it home! Yes! Yeah, thank you, Gav. Yeah, you did. Come on, mate. Δεν was big fun. Μαλάκα, πήγες πολύ δυνατά στην αρχή, δεν έπρεπε τόσο πολύ. Ποιο λαό μπάλα. Το πάω την ψυχολογία την αρχή. Και μετά ήμουν πολύ χαλαρός μετά. Μετά μου ρίξε περισσότερες, αλλά ήξερα ότι του είχα πάρει την ψυχολογία. Είχες πιο καθαρά χτυπήματα, γι' αυτό σε έδωσαν. Μαλάκα, έδωσε κι ο άλλος σε μια φάση στην αρχή, τα πήρες, άρχισε εκεί, πόντισε, ότι φουλ. Καλά, αυτό δεν τα νιώσα καθόλου. Δεν τα νιώθεις εκείνη την ώρα, μετά τα νιώθεις. Ό,τι μου ρίξε στο σώμα, δεν κατάλαβα τίποτα. Στα μούτρα μου ρίξε 2-3 καλές, τις ένιωσες. Πώς σου φάνηκε το experience? Ήταν ζόρικο, εντάξει. Ναι, εντάξει. Αλλά γαμάει, θα το ξανακάνω. Μόλις έχεις το μάτι, γιατί βλέπω πάλι σαν κύκλοπας. Να ξέρεις, το τρίλεπτο με το δίλεπτο δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Φορά, πώς κατά το μπάνιο. Respect πάντως. Congrats. Λοιπόν, μάγκες, αφού ήταν το vlog, ελπίζω να σας άρεσε. Όπως βλέπετε, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, έχει κλείσει η φωνή μου. Φιλιά πολλά, κάντε subscribe και τα λέμε στο επόμενο αύριο.